Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Έχουμε σήμερα 5 ακόμη ιδέες με πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με υλικά από το σπίτι μας. Όπως βλέπετε, θέλουμε απλά εδώ κόλλα, washi tape, σε ό,τι σχέδιο θέλουμε. Εγώ νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αρκετά κοριτσιστικό. Ένα ρολό από χαρτί κουζίνας, το οποίο θα τυλίξουμε με το washi tape. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως και ρολό από χαρτί υγείας, που είναι πιο μικρό. Το τσακίζουμε να γίνει επίπεδο. Και κόβουμε το κομματάκι που φτιάξαμε. Θα φτιάξουμε με αυτά ένα λουλούδι. Οπότε θα κάνουμε ακόμη μερικά πέταλα. Να τα λοιπόν, έχουμε το 5 έτοιμα. Θα βάλουμε washi tape και στο εσωτερικό τους. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά όχι πάρα πολύ, μην ανησυχείτε. Και τώρα κολλάμε τα πέταλα μεταξύ τους. Να το λουλουδάκι μας. Πανέτοιμο. Πώς σας φαίνεται? Για την επόμενη ιδέα μας θα χρειαστούμε ακόμη λιγότερα πράγματα. Και είναι και αυτό για το σχολείο μας. Θέλουμε λοιπόν ένα χαρτομάντιλο, μολύβι και washi tape σε ό,τι σχέδιο θέλετε, εκτός φυσικά από ψαλίδι. Για να ξεκινήσουμε όμως, ανοίγουμε το χαρτομαντιλό μας, το διπλώνουμε πάλι στη μέση . Το κόβουμε σαν να είναι δύο κομμάτια χαρτομαντιλού . Το διπλώνουμε τώρα πάλι στη μέση. Δεν μας πειράζει που είναι το ένα λίγο πιο έξω από το άλλο, ίσα-ίσα αυτό θέλουμε. Και τώρα κάνουμε μικρές εγκοπές, όχι μέχρι το τέλος. Να το λοιπόν, κόψαμε κατά μήκος του χαρτομαντιλού μας όλου. Και τώρα θα βάλουμε λίγο washi tape στην άκρη. Και με αυτό το κομματάκι θα το τυλίξουμε γύρω από το μολύβι μας. Και σιγά σιγά θα τυλίγουμε όλο το λουλουδάκι γύρω γύρω από το μολύβι. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε χαρτομάντιλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια χαρτοπετσέτα πολύχρωμη ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Και αναλόγως θα γίνει πιο μεγάλο ή πιο μικρό το λουλουδάκι σας. Καλύπτουμε τώρα το κάτω μέρος του πάλι με washi tape, ό,τι σχέδιο θέλετε. Και μπορούμε είτε να το αφήσουμε ίσα ίσα σαν το κοτσανάκι του λουλουδιού, είτε να καλύψουμε όλο το μολύβι με washi tape.
ό,τι προτιμάτε εσείς. Ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Να τα λοιπόν, πανεύκολο δεν είναι? Και έχουμε δύο πολύ ξεχωριστά μολύβια πια. Μόνο με ένα χαρτομάτιλο και washi tape. Για την επόμενη ιδέα μας, θέλουμε δύο υλικά μόνο. Σαμπουάν και αλάτι. Και θα κάνουμε μια μίνι χλαπάτσα. Θα δοκιμάσουμε τουλάχιστον. Σαμπουάν πρώτα μέσα στο βαζάκι μας, στο μπολάκι μας. Το βλέπετε. Ρίχνουμε τώρα αλατάκι, όχι πάρα πολύ, και ανακατεύουμε καλά. Έχει αρχίσει ήδη να σφίγγει. Και να τη ή σχεδόν χλαπάτσα μας. Βλέπετε, είναι έτοιμη. Με δύο μόνο υλικά. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάστε το! Για την επόμενη ιδέα μας θα χρειαστούμε απλά ένα κομμάτι χαρτόνι. Μπορούμε να κόψουμε από οποιοδήποτε κουτί, από οποιοδήποτε χαρτοκιβώτιο, πιστόλι σιλικόνης, κόλλα και ψαλίδι και διάφορες εικόνες από περιοδικά, ό,τι σας αρέσει εσάς. Ανοίγουμε τα αυτάκια του χαρτονιού μας. Θα φτιάξω μια θήκη για το γραφείο μας. Μας βολεύει που στέκονται όρθια ήδη μόνα τους τα αυτάκια. Κολλήσαμε λοιπόν τα αυτάκια πάνω στο χαρτόνι. Μας βοήθησε το ότι στέκονται μόνα τους ήδη. Φυσικά τα φέρνουμε στην ίδια ευθεία όλα. Και τώρα που είναι όλα στην ίδια ευθεία, έχουν όλα το ίδιο ύψος, με ένα άλλο κομμάτι χαρτόνι θα κάνουμε μια μικρή κουκούλα μέσα στο κουτάκι αποθήκευσης. Παίρνουμε ακόμα ένα κομματάκι χαρτόνι. Το κόβουμε στο κατάλληλο μέγεθος για να κάνουμε ένα ραφάκι. Το κολλάμε πολύ προσεκτικά.
το κουτάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο, μένει όμως να το διακοσμήσουμε. Εμείς θα το διακοσμήσουμε με διάφορα αξιοθέατα. Θα κολλήσουμε απλά. Κολλήσαμε λοιπόν απλά τις εικόνες από τα περιοδικά πάνω στο χαρτόνι μας. Βλέπετε εδώ διάφορα σημεία της γης και από πόλη και από εξοχή, βουνό, σύννεφα φυσικά. Μπορείτε να καλύψετε και τα κομμάτια που δεν έχουμε καλύψει εμείς ακόμη, είτε με άλλα κομματάκια από εικόνες από περιοδικά, είτε με washi tape ή με άλλα χαρτονάκια για κοσμητικά. Και στο πίσω μέρος είναι έτσι. Πώς σας φαίνεται? Ένα κουτάκι οργάνωσης λοιπόν με πάρα πολύ απλά υλικά, που χωράει τα πιο πολλά πράγματα που θα χρειαστούμε στο γραφείο μας. Αρκετά μεγάλο και πολύ βολικό. Δοκιμάστε να το κάνετε. Για την επόμενη ιδέα μας τώρα, θέλουμε απλά χαρτάκια post-it σε ό,τι χρώμα σας αρέσει εσάς, τα απλά τετράγωνα, μικρά μπομπόν ή βαμβάκι και σελοτέι. Με το ψαλίδι μας πρώτα, αφού διπλώσουμε τα χαρτάκια μας στη μέση, 4-5 μαζί, θέλουμε να σχηματίσουμε μια καρδιά. Οπότε με το ψαλίδι θα κόψουμε ένα ημικύκλιο. Αλλά θα το κόψουμε λίγο πιο πολύ στην κορυφή για να κάνουμε το κέντρο της καρδιάς. Να τα λοιπόν. Εμείς έχουμε μόνο δύο χαρτάκια εδώ. Αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο σταθερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα. Καθώς λοιπόν πλαστικοποιήσαμε τις καρδούλες μας απ' έξω, κολλήσαμε πάνω πολλές λωρίδες σελοτέι. Και τις κλείσαμε γύρω-γύρω, αφήνοντας μόνο ένα μικρό άνοιγμα για να βάλουμε μέσα το βαμβάκι ή για πομπόν, αν έχετε. Κλείσαμε και το άνοιγμα και η καρδιά μας είναι πανέτοιμη! Πώς σας φαίνεται? Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σαν μπάλα αντιστρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάχνω μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια σας!